Γεια σας. Είμαι η replacer Έρικα Πρεζεράκου και χαίρομαι πολύ που είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Είναι σίγουρο ότι ο καθένας από εμάς στη ζωή του θα βιώσει πάρα πολλές προκλήσεις. Διαφορετικού τύπου ο καθένας, αλλά δεν πάβει να είναι προκλήσεις. Πολλές φορές όταν μας συμβαίνει μια πρόκληση, η τάση μας είναι να βυθιστούμε σε αυτήν. Να τη δούμε σαν κάτι που μας έτυχε πολύ άσχημο και να παραμείνουμε βυθισμένοι σε αυτό που δεν λειτουργεί, σε αυτό που δεν είναι καλό για μας, σε αυτό που μας βύθισε. Πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι η πρόκληση έρχεται γιατί είναι μια εξελικτική διαδρομή για μας. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να στηρίξουμε όλα όσα είμαστε. Η κάθε πρόκληση στη ζωή μας έρχεται για να ξαναθυμηθούμε. Για να ξαναθυμηθούμε κομμάτια μας, τα οποία για κάποιον λόγο τα είχαμε λίγο αποθήσει. Έτσι λοιπόν, καθώς συμβαίνει μια πρόκληση, είναι σημαντικό όλοι μας να μπορέσουμε να επιτρέψουμε, να στραφούμε και να δούμε τι έχει να μας διδάξει, τι έχουμε να μάθουμε από αυτό. Να μπορέσουμε να επιτρέψουμε να σταθούμε στα καλά, σε αυτά που έχουμε, στην ευγνωμοσύνη και στην ευλογία για όσα υπάρχουν και λειτουργούν. Πάντα μια πρόκληση είναι ένας βαθύς επαναπροσδιορισμός. Είτε αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο, μέσα από έναν χωρισμό, είτε αυτό είναι μέσα από μια απώλεια, είτε αυτό είναι μέσα από μια αλλαγή επαγγελματική. Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα σοκ που δημιουργούνται δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από μια εσωτερική, ψυχική κίνηση που σου λέει «Ει, υπάρχει και κάτι άλλο εκεί να ζήσεις». Σε αυτό το πεδίο λοιπόν, έτσι, έχω γράψει μια ιστορία η οποία λέγεται «Ένας κύκλος, δύο σπουδαίοι και ένα άλογο» και ίσως μέσα από αυτό μας δώσει να καταλάβουμε πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα το πεδίο μας σε κάθε πρόκληση και πώς πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας με ένα διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε να ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ο καθένας από εμάς λοιπόν έχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το είπα ότι είναι κύκλος γιατί είναι σαν να μας κυκλώνει με έναν τρόπο. Η ενέργειά μας δεν είναι απλά κάτι που έτσι, υπάρχει μέσα μας, στο ψυχικό μας πεδίο και αυτό είναι. Είναι κάτι που εκπέμπει. Ακόμα και όταν δεν μιλάμε, ακόμα και όταν είμαστε σε σιωπή, το σώμα μας εκπέμπει πληροφορίες και δημιουργεί συνθήκες που ελκύει ό,τι αγαπάμε και ό,τι φοβόμαστε. Απ' την άλλη, έρχεται αυτή η ενέργεια και τι κάνει. Στη γη εδώ που ζούμε, φιλοξενείται σε ένα σώμα. Αυτό το σώμα είναι το άλογο. Και δεν είναι τυχαίο ότι από όλα τα ζωάκια διάλεξε το άλογο, γιατί το άλογο είναι άλογο, δηλαδή δεν έχει λόγο. Έτσι και το σώμα. Έχει πάρα πολύ μνήμη, ακολουθεί πάρα πολύ δυνατά αυτό που συμβαίνει στο ψυχικό πεδίο, αλλά δεν έχει λόγο, δεν έχει πρωτοβουλία. Πάνω λοιπόν σε αυτό το άλογο, το οποίο το έχει περικυκλώσει, έτσι, η ενέργεια, υπάρχουν δύο σπουδαίοι. Θα πούμε ότι ο πρώτος σπουδαίος είναι ο Μέγα Αλέξανδρος, γιατί είναι το μυαλό μας, το οποίο τι κάνει συνήθως, προσπαθεί να μας πάει μπροστά, θέλει να κατακτήσει πράγματα, ακόμα και αν το μυαλό έτσι πετύχουμε κάτι, λέει ωραία και τώρα ποιος είναι ο επόμενος στόχος και μας βάζει σε μια διαδικασία συνέχεια να αναζητούμε τους επόμενους και επόμενους στόχους, μας προστατεύει, πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία και λέει πρόσεχε, μη συμβεί αυτό. Και έτσι είναι, έχει ένα δυναμικό, όπως ο Μέγα Αλέξανδρος, να κατακτήσει τον κόσμο με έναν τρόπο. Θα έλεγα ότι είναι αυτό που κάνει ένα παιδάκι εσωτερικά να νιώθει ότι όσες φορές και αν μπουσουλήσει και αν πέσει και αν ξαναπέσει, στην πραγματικότητα είναι σίγουρο, είναι βέβαιο μέσα του ότι θα μπορέσει να ξανασηκωθεί. Απ' την άλλη, ο άλλος σπουδαίος είναι ο Σωκράτης, που είναι η καρδιά. Πιο φιλόσοφος, πιο συνδεδεμένος στη δυνατότητα του ψυχικού πεδίου και με μια ενέργεια που λέει ότι με τα απλά πράγματα μπορούμε να ζούμε καλά και να συνδεόμαστε. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η καρδιά έχει μια τάση πάντα, είναι ένα πεδίο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αγάπης και η τάση του είναι πάντα να δημιουργεί εσωτερικό χώρο για να συνδεόμαστε και να νιώθουμε καλύτερα. Κάποια στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα ταξίδι με αυτό το άλογο όπου μπροστά κάθεται ο Μέγα Αλέξανδρος, γιατί έτσι αποφασίστηκε όταν ήταν όταν είμαστε μικροί, και πίσω κάθεται ο Σωκράτης. Και ο κύκλος ο οποίος πάντα παρατηρεί, γιατί αυτό κάνει το ψυχικό μας πεδίο, παρατηρεί τα πράγματα, δεν παρεμβαίνει και έρχεται και εναρμονίζεται με τις επιλογές που θα γίνουν με αυτά τα δύο σπουδαία εργαλεία, με αυτούς τους δύο σπουδαίους, το μυαλό και την καρδιά. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι, έρχεται και συμβαίνει ένα σοκ, μία πρόκληση.
σαν και αυτή την πρόκληση που συμβαίνει σε όλους μας με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να δημιουργηθούμε κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, με την έννοια ότι ήταν σοκαριστικό και μας ανέτρεψε τη ζωή μας με έναν τρόπο. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο, αν θα το δίναμε σε μια εικόνα, θα λέγαμε ότι ο Σωκράτης, κάποια στιγμή εκεί που ταξιδεύανε και ο Μέγα Αλέξανδρος έχει πάρει τα γέμια και πηγαίνει και τρέχει και όλη μέρα και κάνει 1500 πράγματα για τις δουλειές του, για τα, να πετύχει, να συμβούν, να καταφέρει πράγματα. Κάποια στιγμή ο Σωκράτης αρχίζει και έχει βαθιές ενοχλήσεις στο στομάχι του. Πονάει, δυσκολεύεται, δεν νιώθει πολύ καλά. Δημιουργεί μια ανισορροπία εκεί, καθώς είναι ο Μέγα Αλέξανδρος μπροστά με τα άλογα. Ο Σωκράτης, η καρδιά μας πίσω είναι, τι μας βρήκε τώρα. Και κάποια στιγμή το άλογο χρειάζεται να σταματήσει, όπως καμιά φορά το σώμα σωματοποιεί, γιατί ο Σωκράτης δεν είναι πολύ καλά. Και εκεί λοιπόν σταματάει, γίνεται αυτή η πρόκληση, δημιουργείται αυτό το σοκ και σταματάει η πορεία. Ή φαίνεται να σταματάει η πορεία. Και σε αυτό το κομβικό σημείο που νιώθω ότι όλοι έχουμε περάσει, όλοι έχουμε φτάσει, όλοι κάποια στιγμή έχουμε βιώσει μια πρόκληση πολύ μεγάλη, έρχεται ένα εξής ερώτημα σε αυτούς τους δύο σπουδαίους. Αν θα συνεχίσει ο Μέγα Αλέξανδρος να οδηγεί το σώμα ή αν θα μπει μπροστά ο Σωκράτης και θα καθίσει πίσω ο Μέγα Αλέξανδρος, έτσι ώστε το όχημά μας, το σώμα μας και την ενέργειά μας να την οδηγεί η καρδιά και πίσω ο Μέγα Αλέξανδρος να δίνει τον τρόπο. Φυσικά ο Μέγα Αλέξανδρος αυτό δεν το θέλει. Θέλει να έχει τον έλεγχο, θέλει να είναι μπροστά, νιώθει ότι αυτό θα τα καταφέρει, ότι ξέρει ότι είναι πολύ δυνατός, ότι είναι επεκτακτικός, ότι μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Απ' την άλλη, ο Σωκράτης νιώθει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ζει. Δεν μπορεί να χαρεί τις στιγμές, δεν μπορεί να νιώσει και να συνδεθεί με τα μικρά απλά καθημερινά πράγματα, δεν μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί, γιατί πάντα χρειάζεται κάτι να κατακτήσουμε. Και σε αυτό το κομβικό σημείο που βρισκόμαστε όλοι, μέσα από αυτή την ιστορία, θα σας παρότρινα ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό σε αυτήν την απόφαση, όσο και δύσκολο να είναι για το μυαλό, να επιτρέψουμε να καθίσει μπροστά ο Σωκράτης. Όσο και αν ο Μέγα Αλέξανδρος θα πηγαίνεις αργά, μα δεν θα τα καταφέρεις, μα τώρα με αυτό που κάνουμε τώρα, εσύ είσαι σε άλλους ρυθμούς, δεν γίνεται να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, όταν εσύ μπεις μπροστά. Σας πληροφορώ ότι κάθε φορά που η καρδιά οδηγεί τα πράγματα, κάθε φορά που επιτρέπουμε την καρδιά να οδηγήσει τα πράγματα και απλά λέμε στο μυαλό, «Οκ, εκεί θέλω να πάω, εκεί γεμίζει η καρδιά μου, εκεί νιώθω ολόκληρος, ολόκληρη, δείξε μου τον τρόπο», εκεί πραγματικά και ο Σωκράτης και ο Μέγα Αλέξανδρος είναι ευτυχισμένοι, γιατί είναι εναρμονισμένοι και γιατί το όχημα, που λέγεται άλογο, μπορεί πραγματικά να νιώσει και αυτό ασφαλές, ότι και οι δύο αναβάτες του είναι ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι και κινούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουν να πετύχουν στη ζωή τους τι, να ξαναθυμηθούν όλα όσα είναι. Γιατί κάθε πρόκληση που έχετε στη ζωή μας, έχετε αυτό να μας δώσει. Να μας δώσει έναν τρόπο να ξαναθυμηθούμε όλες τις πτυχές μας, όλα μας τα κομμάτια. Και πολλές φορές να μας θυμίσει ότι χρειάζεται οδηγός σε αυτό το όχημα που λέγεται άνθρωπος να είναι η καρδιά και το μυαλό να έρχεται να μας δείχνει τον τρόπο. Θα σας παρότρινα λοιπόν μέσα από αυτή την συνάντηση, έτσι που έτσι κάπως βρισκόμαστε σήμερα, πριν ξεκινήσετε την ημέρα, να επιτρέψετε να γίνετε λίγο κομιστές της ελπίδας, να συνδεθείτε με αυτή την πηγή της βεβαιότητας μέσα σας, που το χρειαζόμαστε όλοι αυτό να το κάνουμε. Τι θέλει η καρδιά μου, με ποιον τρόπο θέλω να στέκομαι σε αυτή τη γη, πώς θέλω να συνδεθώ, πώς μπορώ να αναγνωρίσω με τις αισθήσεις μου την κάθε στιγμή, πώς μπορώ να είμαι στο εδώ και τώρα. Και αυτό είναι μια διαδικασία την οποία μας βοηθάει πολύ η καρδιά. Το μυαλό όμως, που είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, μας δείχνει τον τρόπο. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου να σας βοήθησε αυτή η ιστορία και να σας βάλει σαν ένα σποράκι φωτός, έτσι καθώς ξυπνάμε το πρωί, να αναρωτηθούμε πώς θέλω να στέκομαι στον κόσμο, πού θέλω να στρέψω την προσοχή μου, τι θέλει η καρδιά για να νιώθει καλά. Και ακόμα και αν οι ταχύτητες φαίνονται να είναι πιο αργές, στην αρχή τουλάχιστον, όση δύναμη έχει η καρδιά, δεν θα έχει ποτέ ο νους. Και καμία σκέψη δεν μπορεί να είναι όμορφη αν δεν υπηρετεί την καρδιά.
Εύχομαι λοιπόν μετά από αυτή μας συνάντηση να βάλετε μπροστά τον Σωκράτη και πίσω τον Μεγαλέξανδρο και να κατακτήσετε με τη δύναμη της καρδιάς τη δυνατότητα να εκδηλώσετε όλα όσα είσαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.